Ένωσης Κεντρών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα από την άξο, κύριε Λεβέντη. Κυρία Μπράουν, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε, εσείς τρέχετε τώρα, έτσι? Προσπαθούμε μέσω μιας κόλασης. Εγώ διάβαζα ότι και το δικό σας το κόμμα, γιατί κάποια κόμματα ακυρώθηκαν από τον Άριο Πάγο, εσείς φυσικά συμμετέχετε. Βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω, στις Κυκλάδες έχετε υποψηφίους, κύριε Λεβέντη? Βέβαια, κανονικά, όσοι είναι οι βουλευτές. Μάλιστα. Το σύνολο των βουλευτών. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιους, γιατί δεν τους έχουμε εμείς εδώ. Τα μικρά τα κόμματα δεν τα έτσι δημοσιεύουν και δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Γιατί είμαι σπίτι μου. Α, δεν τις έχετε, εντάξει. Ο Εμμανουήλ είναι ένας από την Άξο. Μανώλης Άξο, εκεί πέρα Βασιλάκης, έτσι. Μάλιστα. Είναι πέντε ονόματα είναι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να... Αν μπουν στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή.gr. Αντιδιαπλοκή.gr, που είναι η ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών. Αχα. Θα δούνε το, τέλεια, το τέλεια. Έναν έναν τους υποψηφίους. Τέλεια, θα τα βρούμε και θα τα γράψουμε. Ναι, 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 ναι. Για πείτε μου, επειδή αυτή είναι μια πολύ παράξενη εκλογική αναμέτρηση, ναι. Καταρχήν επικρατεί, εκτός από την Αθήνα και τα κανάλια που βγαίνουν όλοι οι υποψήφοι, επικρατεί μια νεκρική, έτσι... Μια νεκρική σιγή και εδώ στις Κυκλάδες, δηλαδή δεν βλέπω... Συνήθως στην εκλογική αναμέτρηση υπάρχει, έρχονται υποψήφοι, μιλάνε, κάνουν στα καφενεία. Βλέπω μία έτσι παράξενη εκλογική αναμέτρηση σε μία εβδομάδα. Εσείς στην Αθήνα πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έτσι, λόγω ενοχής όλων των κομμάτων. Είναι ένοχα τα κόμματα για την κατάσταση αυτή και δεν έχουν και τι να πούν. Α, τώρα παρακολουθούσα στην Νέριτ, εδώ στη Νέα ΕΡΤ δηλαδή, ναι. Που μιλάει ένας Κωνσταντινόπουλος του Πασόκ, μια για τα Γάνα που από τον Καμένο έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έχουν γίνει πράγματα δηλαδή που γελιοποιούν την πολιτική. Η Ραχίλ Μακρύ, μια, ναι, ναι, που έκοψε τα 100 δισεκατομμύρια του Καμένου, η οποία παλαιότερα είχε πολιτευτεί με τον Καρατζαφέρη σαν ακροδεξιά στην Κοζάνη, τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άρα μα, έχουμε γίνει χυλός. Γιατί είδε ο κύριος Οικονόμου που ήταν πρώτα με το, ναι, Πασόκ, μετά με τη Δημοκρατική Αριστερά. Ναι. Ο κόσμος τους έχει συγχαθεί όλους, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, τι να, να κατέβουν στο λαό ποιοι. Ποιοι να κατέβουν στο λαό και να λένε τι. Ότι θα μας βγάλουν από την κρίση. Ο Μέν Σαμάρας λέει ψέματα λέγοντας ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια. Είναι σαφές ότι λέει ψέματα. Ο Δε Τσίπρας λέει τρέλες και σίγουρα θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ και θα καταστρέψει τις τράπεζες. Θα καταστρέψει, διότι αυτά που λέει, ας πούμε, ότι θα έχει συνεταίρους στο Νότο, αυτά είναι γελία πράγματα. Ας μας δείξει έναν που είναι συνεταίρος του. Εσείς τι λέτε στον κόσμο για να σας ψηφίσει, κύριε Λεβέντη? Εμείς λέμε στον κόσμο να τιμωρήσει και τους δεξιούς και τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Θεωρούμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι η νέα ενδυμασία του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Σαν ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα 2-3%. Τώρα για να φτάσει στο 30 και στο 31 σημαίνει ότι έχει μεταστεγαστεί το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από κάπου έρχονται. Πάνε μια προσπάθεια επιβίωσης του δικοματικού συστήματος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο λαός? Αυτό που κάνει εδώ και 4 χρόνια. Να μειώσει τα δύο κόμματα τα μεγάλα. Να τα μειώσει όσο μπορεί, όχι να τα ανεβάσει, αντίθετα να τα μειώσει. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην κρίση, στην πτώχευση. Ναι, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας έφερε στην πτώχευση. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα του 2-3% με τους αριστερούς εκεί, τους κουλτουριάριδες και τρελούς, το δεχόμουν και το σεβόμουν ένα τέτοιο κόμμα. Αλλά τώρα πήγε όλη η μούργα, να το πω έτσι, του ΠΑΣΟΚ μέσα εκεί. Όλοι. Και όταν λέω μούργα εννοεί οι συνδικαλιστές, οι βουλευτές, οι πολιτευτές. Έχετε μετρήσει πόσοι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, από κάπου πρέπει να ήρθαν οι άνθρωποι όλοι. Εγώ σας λέω ότι ανήκουν πάρα πολλοί. Και το κρύβουνε. Και το κρύβουνε. Δεν έχουν πει τον ακριβή αριθμό. Εγώ όμως που έχω κάποια στοιχεία, είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών που είχαν πολιτευθεί με το ΠΑΣΟΚ και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητρόπουλος ήταν παλιά, δεν πολιτευόταν με το ΠΑΣΟΚ.
Μητρόπουλος, ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Ένας λανίστατος εργατολόγος. Να ρωτήσω. Δεν βοηθευόταν με τον Πασόκ πρώτα. Ήταν υποψήφιος επικρατείας του Πασόκ ήταν αυτός ο Μητρόπουλος. Εσείς όσον αφορά... πού έβαζε στο Πασόκ. Να αφήσουμε... Σακουράφα, πού έβαζε. Κοιτάξτε, να αφήσουμε τους υποψήφιους. Ναι, όχι, πάμε λέω, δηλαδή, στο κεντρικό θέμα που είναι το οικονομικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά εγώ το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον λογαριάζω σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το λογαριάζω σαν νέα ενδυμασία του Πασόκ. Μάλιστα. Έτσι, εγώ θέλω να ρωτήσω, εγώ θέλω να ρωτήσω το σημαντικό. Ναι. Το μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι το οικονομικό. Ναι. Η δική σας θέση ποια είναι, να συνεχίσουμε την... Η θέση ενός σχεδόν είναι να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να ανοίξουμε τα επαγγέλματα, να κάνουμε νέο φοροεισπρακτικό σύστημα, να διώξουμε από τη... Ένα λεπτό να μου αργόμιστους του δημοσίου. Μπράβο, να μου διευκρινίσετε κάτι όμως. Ναι, όταν λέτε να συνεχίσουμε. Να καθαρίσουμε αυτό που λέμε δημόσιος τομέας. Να μου διευκρινίσετε όταν λέτε να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Εγώ μιλάω για να πάρουμε την τελευταία αξιολόγηση και να πάρουμε και άλλα χρήματα. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να περάσουν κάποια προαπαιτούμενα τα οποία δεν μπορούσε να περάσει ούτε ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό και ναι, κάνει εκλογές, έτσι. Λοιπόν, ναι, σε αυτό συμφωνείτε ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις αυτές του κυρίου Σαμαρά στην Τρόικα. Ναι, εμείς σαν Ένωση Κεντρών συμφωνούμε με όσα από τα προαπαιτούμενα θεωρούμε απαραίτητα. Δηλαδή και απαραίτητα θεωρούμε αυτά που καθαρίζουν και νοικοκυρεύουν το κράτος. Ναι, αλλά δηλαδή, τα προαπαιτούμενα δεν είναι αυτό. Είναι, είναι να κοπούν κι άλλο οι συντάξεις, να κοπούν κι άλλο οι μισθοί, να πέσουν κι άλλο. Ακούστε, οι συντάξεις θα κόβονται όσο τα ασφαλιστικά ταμεία είναι φτωχευμένα, διότι απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτεί το κράτος τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι οι συντάξεις εφ' δεν θα κόβονται γιατί το θέλει η Τρόικα ή εσείς ή εγώ. Οι συντάξεις εφ' θα κόβονται ή θα ανεβαίνουν, αντιθέτως, εάν τα ασφαλιστικά ταμεία πτωχεύουν ή ευημερούν αντιστοίχως. Δηλαδή, καταφέρνουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο να είναι υγιές, τότε θα κάνουμε αυξήσεις στους ασφαλισμένους, στις συντάξεις. Και στην περίθαλψη και στα νοσήλια. Πώς θα γίνει με βελτίωση η ποιότητα. Πώς θα γίνει η υγεία στο ασφαλιστικό δηλαδή, ταμείο έτσι όπως είναι τα πράγματα ζήτημα, σήμερα. Είναι για την Ένωση Κεντρών. Δεν τίθεται θέμα έτσι όπως το έχει καταλάβει ο πολύς ο κόσμος να του κόβουμε κάτι. Να του κόβουμε. Δεν έχουμε κακία προς τον κόσμο για να του κόβουμε. Αλλά ένα ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ, αφού απαγορεύεται να επιδοτηθεί από το κράτος, το κάθε ΙΚΑ, το ΤΣΜΕΔΕ, το Α, ο Β, που απαγορεύεται να επιδοτηθεί από το κράτος, εφόσον έχει υγιή ισολογισμό, μπορεί και έχει περίσσευμα, μπορεί του χρόνου να κάνει αύξηση 300 ευρώ σε όλους τους ασφαλισμένους. Αν όμως έχει έλλειμμα, πώς μπορεί να δίνει συνέχεια. Είναι λοιπόν στο χέρι μας, να αυξήσουμε τις συντάξεις. Όπως είναι στο χέρι μας να περάσουμε και τα ελλείμματα. Εγώ, μπερδεύετε. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών έχουμε ζητήσει οι μεγάλες περιουσίες που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, που είναι 18.000 περιπτώσεις Ελλήνων, να ελεγχθούν από εφορία μεγάλου πλούτου. Μετά είναι 86.000 περιπτώσεις που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έκαστος. Πάλι να ελεγχθούν. Αντί να γίνει τέτοιος έλεγχος από τις φορολογικές αρχές, κάνουν έλεγχο σε δικηγόρους που έβγαλαν, ξέρω εγώ, 500.000, 600.000, κάτι πράγματα επιλεκτικούς ελέγχους, οι οποίοι δεν αποδίδουν και τίποτα, διότι μπορεί να έβγαλε ένας προ 5 ετών 600.000 ευρώ και τώρα μην έχει μία για να δώσει. Όταν μιλάτε για τα ασφαλιστικά ταμεία όμως, εφόσον υπάρχει αυτή η ανεργία και δεν γίνονται εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορεί το κράτος να τα χρηματοδοτήσει. Από πού θα... αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει σε λίγο κανείς σύνταξη, έτσι. Και άρα τι θέλετε να κάνουμε. Όχι, μα εσείς τι προτείνετε, αυτό λέω, εφόσον βλέπετε ότι με αυτή την ανεργία... Εμείς προτείνουμε να κοπούν οι διπλές και τριπλές συντάξεις. Υπάρχουν 319.000 Έλληνες που παίρνουν τρεις συντάξεις ο καθένας. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα κράτος του κόσμου. Να κοπούν οι δύο από τις τρεις και να μείνει ένας με τη μία εφόσον είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή μετά όταν είναι συνταξιούχος ένας δουλεύει. Απαγορεύεται αυτό να δουλεύει. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους
οι οποίοι εργάζονται και καταλαμβάνουν τις θέσεις που μπορούσαν να πάρουν κάποιοι άνεργοι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά καρκινώματα. Μετά είναι η πολυθεσία. Εγώ ξέρω δημοσιογράφο που είναι και σε εφημερίδα, είναι και στην ΕΡΤ, είναι και από εδώ, είναι και από εκεί. Ναι, και ξέρω άλλους που είναι άνεργοι. Αυτά δεν μπορούν να μας αφήνουν ανέστητους τέτοια πράγματα. Άλλος να έχει τρεις δουλειές και άλλος να μην έχει καμία. Τα μέσα η Ελλάδα της κρίσης δεν έχει περιθώριο να κλείνει τα μάτια σε παθογένειες, κυρία Μπράουν. Αυτό φωνάζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε νοικοκύρεμα. Είχε χαθεί ο έλεγχος και πρέπει να πληρώσουν εκεί οι ένοχοι. Αυτοί που αφήσανε χαλάρωση και χάσαμε το ρυθμό της κατάστασης και ξέφυγε τελείως και πτωχεύσαμε, πρέπει να τιμωρηθούν. Ο κόσμος πρέπει να τιμωρήσει ό,τι έχει σχέση με το παλιό Πασόκ, ό,τι έχει σχέση με την παλιά Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω, βλέπω ότι και το ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν νέο Πασόκ. Εντάξει, ένας φίλος ακροατής. Είναι σαν νέο Πασόκ, όσο και αν θέλουν να το κρύψουν. Ένας φίλος ακροατής γράφει τώρα εδώ, μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι 35 χρόνια δούλευε, έχει 11.000 ένσημα. Ναι. Πού πήγαν τα χρήματα για να πάρει τη σύνταξή του? Διόριζε ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σημίτης, διοικήσεις στο ασφαλιστικό ταμείο, διοικήσεις οι οποίες εν μέρη τα λεφτά τα παίξανε χρηματιστήριο. Ένα ποσό χάθηκε στο χρηματιστήριο από τα λεφτά των ταμείων. Ένα άλλο ποσό χάθηκε με το να βγαίνουν συνταξιούχοι στα 40. Οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι φίλοι του Πασόκ βγαίνανε στα 40 χρόνια συνταξιούχοι. Έτσι το ταμείο και δεν εισέπρατε εισφορά και εξόδευε για να πληρώνει τη σύνταξη. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Λεβέντη, γιατί βρισκόμαστε... Γιατί τα ταμεία φτωχεύσανε, αυτό απαντώ. Λέει, πού πήγαν γιατί τα χρήματα... Γιατί ψηφίζαμε κλέφτες οι οποίοι τα κακοδιαχειρίστησαν. Τώρα... Είναι πολύ απλό. Οι διοικήσεις των ταμείων διορίζονται από την κυβέρνηση. Και κάθε κυβέρνηση δεν διόριζε τίμιους ανθρώπους. Όπως η θέση της Ένωσης Κεντρών, ξέρετε ποια είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία. Να μην διορίζει η κυβέρνηση τη διοίκηση, να μην τη διορίζει η κυβέρνηση, αλλά να την διορίζει διακληρώσεως, δηλαδή στο ΝΑΤ. Εκ του συνόλου αυτών που είναι στο ΝΑΤ, να εκλέγονται διακληρώσεως 8 άνθρωποι να διοικούν το ταμείο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί γιατί... δηλαδή που καίγονται για το ταμείο. Κοιτάξτε, καταλάβατε τι λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και θέλω να μου πείτε... Γιατί όταν η κυβέρνηση διορίζει, κυρία Μπράουν... Ναι, οπωσδήποτε. Θα φάνε τα λεφτά. Ενώ αν οι ίδιοι ασφαλισμένοι εκλέξουν 8 από τον εαυτό τους, θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα προσέχουν περισσότερο την περιουσία του ταμείου. Μάλιστα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πάνω σε αυτό το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθετα αντίθετος με τον διορισμό όλων των κομματικών στρατών. Δηλαδή όλοι οι αποτυχημένοι πολιτευτές να μπαίνουν γραμματείς, φαρισαίοι, εδώ διοικητές κλπ. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα γίνει μετά τις εκλογές και αν θα γίνει αυτό, λέει ότι θα γίνονται διαγωνισμοί για τις θέσεις αυτές. Συμφωνείτε με αυτό ή συμφωνείτε με αυτό που γίνεται? Ο Σαμαράς δεν έλεγε ότι για να καταλάβετε θέση γενικού γραμματέα διοικήσεων μέσω ίντερνετ θα καταθέτει αηδίες. Τα λένε και δεν τα τηρούνε, αφού είναι κομματόσκυλα όλοι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν πιστεύετε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει μέσα του όλο το Πασόκ. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί εγώ κύριε Λεβέντη, τους πολιτευτές του Πασόκ, οι οποίοι είναι μαθημένοι με τον τρόπο που έχουν μάθει, λοιπόν, Ρουσβέτη, να διορίζονται, αν αποτυγχάνουν σαν βουλευτές, να προσλαμβάνονται εδώ, εκεί, σε επίκαιρες θέσεις. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή συνήθως πάνε με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα τα κανάλια, σας δίνουν καθόλου χρόνο εσάς τα μικρά κόμματα? Ακούστε, λέγοντας μικρά, ότι πρόκειται για φασίστες. Σας το έχω εξηγήσει αυτό το πράγμα. Στις ευρωεκλογές, ξέρετε τι μας κάνανε? Μας δώσανε μια διακαναλική συνέντευξη και το Μέγκα την έβαζε 3 και 4 το πρωί, τη νύχτα. Λοιπόν, πρόκειται περί αλητείας και φασισμού. Τώρα τι να λογαριάσουμε, και γι' αυτό σας λέω και για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε μια στοιχειώδη σοβαρότητα το ΣΥΡΙΖΑ,
θα έλεγε εκεί στον Καμπουράκη, στον Αντέν, στο Μέγκα ή στον Παπαδάκη. Εμάς μας κάλεσες, ας πούμε, τρεις φορές την ημέρα. Όλο ο Τσουκαλάς, όλο ο Βαλαβάνη, όλο τους ίδιους και τους ίδιους βλέπω. Βγάλτε και μια φορά τον κύριο Λεβέντη. Δεν θα το λέγανε αν είχαν λίγο φιλότιμο? Δηλαδή όταν εσείς τρώτε κάθε μέρα αστακό, λέμε. Τρώτε, τρώτε, πρωί, μεσημέρι, αηδιάζετε κάποτε με τον αστακό και βλέπετε έναν δίπλα σας, ας πούμε, που δεν έφαγε ποτέ. Είναι θέμα φιλότιμου να πείτε, και εδώ πρόκειται και για δημοκρατία, για συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες. Καλά, δεν πιστεύετε ότι... που καλά, απλά πιστεύετε... να χορτάσει το στομάκι. Ένα λεπτό. Πιστεύετε ότι εξαρτάται δηλαδή από το... Δηλαδή η αναισθησία, εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που είναι όλη μέρα στα κανάλια, που θέλουν με το ζόρι, με τα σποτάκια τους, να μας βομβαρδίσουν να τους ψηφίσουμε, έχουν μέσα τους φασισμό. Εγώ δηλαδή σαν Βασίλη